Περνάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Μπιλιάρδο. Κύριε Μπιλιάρδο, είστε έτοιμος για τη δική σου παρέμβαση? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα ακολουθήσει ο κύριος Αποστόλου, ο κύριος Λογιάδης, ο κύριος Φόρτομας, έτσι και όποιος άλλος συνάδελφος ζητήσει το λόγο. Κύριε Μπιλιάρδο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η συγκεκριμένη σύμβαση περιλαμβάνει διαφόρων ειδών καλώδια για τις ανάγκες του δικτύου. Ενώ δεν αναφέρεται λεπτομερώς πού θα χρησιμοποιηθούν, εκτός εάν δεν το είδαμε. Θα μας πείτε. Εάν είναι δηλαδή για αντικατάσταση βλαβών, για νέες οικιστικές συνδέσεις ή για συνδέσεις ΑΠΕ, με βάση το νέο νόμο 4819 του 2021 και τα άρθρα 110-111, που επιτρέπει τη σύνδεση με συνοπτικές διαδικασίες, ακόμη και σε δασικές περιοχές. Αναφέρεται, για παράδειγμα, πως θα χρησιμοποιηθούν τα καλώδια για την αναβάθμιση δικτύων σε δασικές περιοχές. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ρωτάω, παρακολουθείτε? Επαναλαμβάνω, αναφέρεται για παράδειγμα πως θα χρησιμοποιηθούν τα καλώδια για την αναβάθμιση δικτύων σε δασικές περιοχές. Εδώ θα θέλαμε να ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν θα αναφερθώ στην αξία του διαγωνισμού, αφού υπόθηκε, αλλά μόνο στο ότι είναι 19,7% υψηλότερη της προϋπολογιζόμενης. Ενώ η προηγούμενη προμήθεια από τις 28/9 του 2018 είχε κόστος 133 εκατομμύρια. Ως εκ τούτου είναι σήμερα 23,98% υψηλότερη. Προφανώς δεν μπορούμε να κρίνουμε το κόστος των υλικών. Πόσο μάλλον αφού υπάρχει αύξηση σε πολλές πρώτες ύλες, όπως κυρίως το αλουμίνιο, με άνοδο περί το 50%. Επίσης, το χαλκό και στο σίδηρο σε σχέση με το 2018, ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ ασφαλώς το κόστος επηρεάζεται από τα μεταφορικά, καθώς επίσης από την άνοδο των τιμών του ηλεκτρικού στη βιομηχανία, λόγω των καταστροφικών λαθών της κυβέρνησης. Το εύλογο εύρος των τιμών, πάντως, βασίζεται σε μελέτη της Deloitte. Ενώ είναι από 183 εκατομμύρια έως 200 εκατομμύρια. Δεν λέω τα υπόλοιπα. Εμπροκειμένου, δεν γνωρίζουμε πως η Deloitte αναλαμβάνει τέτοιου είδους μελέτες. Οπότε η ερώτησή μας είναι εάν χρησιμοποιείται από παλιά η Deloitte ή από τη νέα διοίκηση Μπακατσέλου. Όπως διαβάσαμε τώρα στα μικρά γράμματα της μελέτης της, στη σελίδα 167 στο συνημμένο 8, βασίζεται σε στοιχεία και πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί από πηγές οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο. Εάν καταλάβαμε καλά, βασίζεται στις τιμές των δικτών των πρώτων υλών, στη σελίδα 193 στο συνημμένο 8, και όχι των τελικών προϊόντων. Ισχύει η αλήθεια αυτό? Επίσης, στα μικρά γράμματα αναφέρει το εξής. Η χρήση ή στήριξη στη μελέτη από οποιοδήποτε μέρος και τυχόν αποφάσεις που βασίζονται σε αυτήν αποτελούν αποκλειστικά υπευθυνότητα αυτών που χρησιμοποιούν τη μελέτη. Κάθε παραλήπτης θα πρέπει να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις αναφορικά με το αντικείμενο της έκθεσης. Ο σύμβουλος δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για ζημίες που μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε μέρος σαν αποτέλεσμα αποφάσεων που θα ληφθούν βασισμένες στην παρούσα μελέτη. Όλα αυτά είναι στην Deloitte. Με βάση τα παραπάνω, δεν έχει καμία αξία η μελέτη της εταιρείας όσον αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση εδώ. Είναι σωστό το συμπέρασμά μας ή μήπως κάνουμε λάθος? Εάν ναι, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Γενικότερα τώρα, τα υπόγεια καλώδια της παρούσας προμήθειας αντιστοιχούν μόλις το 1% του συνολικού δικτύου. Γεγονός που σημαίνει πως μόνο ένα πολύ μικρό μέρος θα υπογειοποιηθεί. Τι είδους βελτίωση σε δασικές περιοχές θα επιτευχθεί έτσι? Πόσο είναι το μήκος του δικτύου σε δασικές περιοχές? Εάν δεν υπογειοποιηθεί, σε κάθε χωνόπτωση και πυρκαγιά το ρεύμα θα διακόπτεται. Ενώ θα λέτε ξανά πως φταίνε τα δέντρα που δεν κλαδεύτηκαν. Δεν είναι απαράδεκτο? Εκτός αυτού, κατά μέσον όρο, οι επενδύσεις του δικτύου είναι 174 εκατομμύρια. Εάν ισχύει, τότε αυτή η προμήθεια θα είναι για 2-3 χρόνια, νομίζω για 2 είπατε, όπως η προηγούμενη. Ποιο είναι λοιπόν το όφελος από την ιδιωτικοποίηση? Προφανώς κανένα. Το θετικό είναι πάντως το ότι και οι τρεις προμηθεύτερες εταιρείες, τα ελληνικά καλώδια είναι Xans και Κορονάκης, έχουν παραγωγή στην Ελλάδα. Θα ήταν ευχής έργο να είναι στην Ελλάδα και οι προμηθευτές τους, όσον αφορά το σίδηρο, το αλουμίνιο, το χαλκό και τα πλαστικά. Θα έπρεπε δε να παράγονται στην Ελλάδα και οι μετασχηματιστές, όπως επίσης οι μετρητές, αφού διαφορετικά εξάγουμε θέσεις εργασίας και αυξάνουμε συνεχώς το εμπορικό μας έλλειμμα. Οι επιπλέον ερωτήσεις μας είναι εξής. Πρώτον, πού θα χρησιμοποιηθούν τα καλώδια? Για οικιακές συμβέσεις, για συνδέσεις ΑΠΕ, για βλάβες ή για κάτι άλλο? Θα θέλαμε ποσοτικοποιημένες λεπτομέρειες, εάν βέβαια μπορείτε. Δεύτερον, πόσα χρόνια επενδύσεων θα καλύψει αυτή η προμήθεια?
Τρίτον, γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα υπόγεια καλώδια. Τέταρτον, γιατί υπάρχει 50% προσάυξηση στην προμήθεια. Πόσο πιθανόν είναι να ενεργοποιηθεί η διάταξη. Εννοώ με το 6 στη σελίδα 26. Πέμπτον, η προσάυξηση αναφέρεται σε αύξηση της αξίας κατά 50% με την ίδια τιμή μονάδος, φανταζόμαστε, ή αν έχει αυξηθεί η τιμή μονάδας στην αγορά, μπορεί να μειωθεί η ποσότητα καλωδίων. Έκτον, θα δρομολογηθεί και προμήθεια κολόνων ή έχετε, θυμίζοντας πως ο κύριος Ατζηδάκης δήλωνε πως δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για κολόνες. Έβδομη ερώτηση. Ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα από τη ραγδαία αύξηση των τιμών των πρώτων υλών τον τελευταίο καιρό στους προμηθευτές. Όγδοη, γιατί χρησιμοποιήθηκε η Deloitte Consulting για την εκτίμηση της αξίας των υλικών. Είναι ειδική σε προμήθειες δομικών υλικών συγκεκριμένη εταιρεία. Ποια είναι η εμπειρία των στελεχών που ενεπλάγησαν. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει. Ένατο, πόσο κόστησαν οι υπηρεσίες της. Γιατί βασίστηκε σε δείκτες πρώτων υλών ενώ στα commodities και όχι στις τιμές αγοράς. Και τελευταία, διενεργήθηκε διαγωνισμός για να αναλάβει το έργο η Deloitte Consulting. Το σωστό πάντως είναι να προσκομίζεται στο μέλλον και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που υπογράφεται με τέτοιους συμβούλους. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΔΕ, τον κύριο Μάνο, τον οποίο δίνουμε το λόγο για να απαντήσει στα ερωτήματα των συναδέλφων. Κύριε Διευθύνοντα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω και κάποια ερωτήματα από τα αρχικά τα οποία τέθηκαν σχετικά με τις αυξήσεις των επενδύσεων και τα αποθέματα, γιατί δόθηκε εκεί μια έμφαση. Έχω να σας πω ότι, όπως είπαμε, το 2015-2019 οι επενδύσεις ήταν στα 150 εκατομμύρια, αυξήθηκαν στα 220, έκλεισε βασικά το 2021, με 45% αύξηση στις υλοποιημένες επενδύσεις μέσα σε 2 χρόνια, όταν το ύψος των αποθεμάτων ουσιαστικά αυξήθηκε κατά 2,5%. Άρα νομίζω αυτό απαντάει στο ερώτημα πασιφανώς, ότι όταν αυξάνεις τόσο γρήγορα και τόσο απότομα τις επενδύσεις, ενώ ουσιαστικά δεν αυξάνουν τα αποθέματα, καταναλώνεις πραγματικά ό,τι παραλαμβάνεις και σε πραγματικούς ουσιαστικά χρόνους. Όσον αφορά την εν λόγω σύμβαση, και προφανώς και πάλι η εν λόγω σύμβαση υλοποιείται σταδιακά. Τι σημαίνει σταδιακά? Κάθε ένα-δύο μήνες έρχονται υλικά και κατά τη διάρκεια της πορείας της σύμβασης, και όταν έρχονται τα υλικά παραλαμβάνονται και τότε πληρώνονται. Άρα ουσιαστικά και θα καταναλώνονται σε πραγματικούς χρόνους και ούτε τίθεται θέμα δημιουργίας αποθήκης ή προγενέστερης σχετικής πληρωμής. Ένα κομμάτι το οποίο είχε δειχτεί και άλλη φορά και έχει ενδιαφέρον είναι το κομμάτι των ΑΠΕ. Ο ΔΔΕ το 2020 και το 2021 τετραπλασίασε ουσιαστικά την χορήγηση ΑΠΕ. Στοχεύουμε μέχρι το τέλος του 2022 να έχουμε πετύχει τους στόχους του ΕΣΕΚ του 2023 και μέχρι το 2025 τους στόχους του ΕΣΕΚ του 2030. Και πώς αυτό φαίνεται στους αριθμούς μας? Χοντρικά, η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύως ΑΠΕ στο ελληνικό σύστημα είναι ο στόχος για 9 GW, ενώ το δίκτυο διανομής είχε εκτιμηθεί ότι θα πρέπει να συνδράμει με 5,5 GW μέχρι το 2030. Άρα 0,5 GW ετησίως. Ο ΔΔΕ το 20 και το 21 ουσιαστικά χορήγησε όρους σύνδεσης για ΑΠΕ συνολικής ισχύως 3,3 GW. Δηλαδή ουσιαστικά 4, κάτι φορές παραπάνω από παλιότερα, και δίνοντας όρους σύνδεσης στο 20 και στο 21 σχεδόν για το 60% του συνολικού του στόχου για όλη τη δεκαετία. Αυτό ήταν έτσι μια μικρή παρένθεση για την επίτευξη ή μη τη συνδρομή των ΑΠΕ για το ελληνικό σύστημα. Όσον αφορά για το RRF, θα θυμίσω κάποια στοιχεία που νομίζω τα έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες συζητήσεις.
Το ελληνικό δίκτυο στην Ελλάδα ιστορικά τα τελευταία 70 χρόνια αναπτύχθηκε υπέργειο. Δηλαδή από τα 240.000 χιλιόμετρα, χοντρή αριθμία άμα θέλετε αναλυτικά είναι 242 ή κάτι τέτοιο, μόνο το 10% του δικτύου είναι υπόγειο. Όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 50% και οι ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου είναι στο 80-90. Σε μια χώρα που η Δυτική Ελλάδα μπορεί να έχει τον υψηλότερο κεραυνικό δίκτυο της Ευρώπης, παράδειγμα, ή να έχουμε ένα βροχοδυτικό δίκτυο παραπλήσιο της Πολωνίας. Απλά πέφτει πολύ νερό ταυτόχρονα. Άρα είναι κατανοητό ότι όταν είσαι στο 10% του δικτύου σου να είναι μόνο υπόγειο, το να κλείσει μια τέτοια ψαλίδα είναι πάρα πολύ μεγάλο το κενό που πρέπει να καλυφθεί. Ένας γρήγορος υπολογισμός λέει ότι αν θέλαμε να υπογειώσουμε μόνο τη μέση τάση θα χρειαζόντουσαν 10 δις επενδύσεις και για όλο το δίκτυο άλλα 10, άρα ήδη κοντά στα 20 δισεκατομμύρια. Οπότε προφανώς και τίθεται το ερώτημα των έξυπνων, στοχευμένων, συστηματικών, σταδιακών επενδύσεων, ακριβώς σεβόμενοι το θέμα το ότι αυτές οι επενδύσεις πληρώνει ο ελληνικός λαός και πηγαίνεις με την αρχή, κλείνεις τα μεγαλύτερα προβλήματα προς τα μικρότερα. Και γι' αυτό μαζί με το Υπουργείο μπήκανε 233 εκατομμύρια ευρώ στο RRF, όπου ένα κομμάτι είναι υπογειώσεις και ένα κομμάτι είναι επαναοδεύσεις. Τι σημαίνει επαναοδεύσεις? Σημαίνει ότι αντί να πας για υπόγειο σε κάποιο κομμάτι δάσους που περνάνε τα καλώδια μέσα από τις δασικές καθαρές εκτάσεις μέσα από τα βουνά, κατεβάζεις τα καλώδια σαν φτηνότερη λύση δίπλα στον δρόμο, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμα, επισκευάσιμα άμεσα και συντηρούμενα. Πάντοτε με το προηγούμενο κομμάτι της, όπως είπαμε, της σκεφτόμενο στο συνολικό κόστος. Στο κομμάτι της επικοινωνίας που τέθηκε και μετά νομίζω ένα ακόμα σημείο έχω. Στο κομμάτι της επικοινωνίας προδιόμιση ετών, αν ήθελε κανείς χοντρικά να δηλώσει τη βλάβη του στο ΔΔΕ, έπρεπε να καλέσει την τοπική γραμμή του πρακτορείου ή του τοπικού γραφείου και ουσιαστικά ό,τι του απαντούσαν οι τοπικοί εργαζόμενοι στο σταθερό τηλέφωνο. Στην κακοκαιρία Ελπίδα υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο με πάνω από 300-400 άτομα. Καταναλώθηκαν 83 ανθρωπομήνες για την υποστήριξη όλων των τηλεφωνικών γραμμών και έχω να σας πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν χρησιμοποιούντουσαν το πλήθος των γραμμών που ήταν διαθέσιμο, χώρια ότι πλέον είναι ενεργοποιημένα πλήρες set, όπως το λένε στα αγγλικά omni-channel, δηλαδή είναι όλο ο τρόπος επικοινωνίας, τρεις διαφορετικές γραμμές, είναι web application, είναι web page, είναι application, ούτως ώστε να μπορεί να καταχωρείται το παράπονο και η βλάβη με κάθε τρόπο. Περιττό να σας πούμε ότι διαχειριστήκαμε 66% περισσότερες κλήσεις, επιτυχώς, εν σχέση με την media. Άρα ουσιαστικά εκεί πέρα είχαμε ένα backup, μια λύση υποστήριξης πάνω από 300% αυξημένη, χωρίς γιατί είχαμε callback υπηρεσίες και SMS, καμπάνιες. Δηλαδή παίρναμε πίσω για να επιβεβαιώσουμε αν όχι, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ουσιαστικά, αν έχει επανέλθει ή δεν έχει επανέλθει σε κάποια περιοχή το ρεύμα. Όσον αφορά το καιρό και τις δράσεις, προφανώς για να μπορέσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις στα 271 το 2022 και πάνω από 300 κάτι εκατομμύρια το 2023, προφανώς χρειάζονται υλικά και πρέπει με προνοητικότητα εγκαίρως να έχουν γίνει οι αντίστοιχες δράσεις. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ξεκίνησε να προετοιμάζεται Μάιο του 2021, βγήκε στον αέρα τον Σεπτέμβριο του 2021, γιατί βλέπαμε όλη την ροή της αύξησης των επενδύσεων και αυτή τη στιγμή είμαστε στο σημείο αυτό. Το δίκτυο για να βελτιωθεί και άλλο και να θωρακιστεί καλύτερα θα πάρει καιρό. Μετά από 5 χρόνια συνεχόμενων από επενδύσεων, με το έργο, το προηγούμενο έργο των έξυπνων μετρητών να έχει πλήρως ναυαγίσει, με ελλείψεις υλικών κτλ., ουσιαστικά γίνονται πάρα πολλές διορθώσεις σε πάρα πολλά σημεία. Όπως γνωρίζετε, για το έργο των έξυπνων μετρητών είναι στον αέρα από τις 14 Δεκεμβρίου. Είναι από πέρσι, από το 3ο-4ο τρίμηνο, η μεγάλη εργολαβία για τα επόμενα χρόνια, για 22, 23, 24, 25, με όψιον για
περισσότερο ανανέωση για τα έργα ΔΔΕ, για να υποστηρίξει όλα αυτά τα έργα, και προφανώς είναι και τα υλικά τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν ακολούθως όλες αυτές τις επενδύσεις. Οπότε γίνονται συστηματικά όλες οι σωστές ενέργειες για την ενίσχυση και τη θωράκιση του δικτύου, και θα πάρει καιρό. Έχουμε ακόμα πολλά έτη μπροστά μας σκληρής δουλειάς για να βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε το δίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ.